τα οποία χάρη στις προσπάθειες όλων μας, αλλά και στην αγάπη με την οποία όλοι σας έχετε περιβάλει τον Αμίντα, ανέρχονται σήμερα σε 30 για 18 διαφορετικές δραστηριότητες. Θα ήθελα να σας αναφέρω όλα μας τα τμήματα και τους δασκάλους που διδάσκουν σε αυτά. Χοροδία, μαέστρος κυρία Ξένια Τσαυκοπούλου. Παιδική χοροδία, μαέστρος κυρία Ξένια Τσαυκοπούλου. Δύο τμήματα μπαλέτου, διδάσκει η κυρία Μάρφα Τασιούτη. Δύο τμήματα χορευτικού ενηλίκων, χοροδιδάσκαλος κύριος ο Γιάννης Λεωνίδας. Τρία τμήματα παιδικού χορευτικού, χοροδιδάσκαλος κύριος Λεωνίδας ο Γιάννης. Δύο τμήματα ζωγραφικής ενηλίκων, διδάσκει ο κύριος Ελευθεριάδης Βασίλης. Τρία τμήματα ζωγραφικής για παιδιά, διδάσκει ο κύριος Ελευθεριάδης Βασίλης. Τμήμα Δημιουργικού Εργαστηρίου για παιδιά του παιδικού σταθμού, διδάσκει η κυρία Αλεξάνδρα Κοσταρέλη. Τμήμα Δημιουργικού Εργαστηρίου για παιδιά του Δημοτικού, διδάσκει η κυρία Άννα Κέρλοβα. Δύο τμήματα Θεατρικού Εργαστηρίου, διδάσκει η κυρία Άννα Κέρλοβα. Τέσσερα τμήματα Βυζαντινής Μουσικής, διδάσκει ο κύριος Παπαδάκη, ο κύριος Μίχτης Θεόδωρος. Τμήμα Σκάκι για παιδιά προχωρημένους, που παίρνουν μέρος και σε αγώνες. Και εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι δυστυχώς τα παιδιά μας δεν είναι σήμερα εδώ, διότι λαμβάνουν μέρος σε πρωτάθλημα σκάκι στη Φλόρινα. Να αναφέρω βέβαια ότι οι μαθητές μας έχουν διακριθεί στις πρώτες θέσεις σε διάφορους αγώνες σκάκι. Τμήμα σκάκι ενηλίκων διδάσκει ο κύριος Μίχτης Θεόδωρος. Και μάλιστα από φέτος συμμετέχουν και αυτοί σε αγώνες σκάκι. Το νέο τμήμα μας της Συμβουλευτικής Γονέων με σύμβουλο και κοινωνική λειτουργό, κυρία Μίσου Μαρία. Το τμήμα αυτό παρουσιάζει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και απευθυνόμενοι στις μητέρες θα τις παρότρινα να το παρακολουθήσουν. Είμαστε ευτυχείς και πολύ περήφανους που την παράδοση του μεγαλύτερου και πλέον ιστορικού συλλόγου, του Αμίντα, τη συνεχίζουμε με νέα μέλη και νέα παιδιά που έχουν γεμίσει όλα τα τμήματά του. Με παιδιά που συνεχίζουν να φέρουν διακρίσεις στο σύλλογο και την πόλη μας. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους του Αμίντα που απαρτίζουν το δίκη. Συμβούλιο και τις επιτροπές των τμήματων. Όλοι τους προσφέρουν εθελοντικά πολύ σημαντικές υπηρεσίες, θυσιάζοντας πολύ χρόνο ακόμη και από τις οικογένειές τους για την πρόοδο αυτής της μεγάλης οικογένειας του Αμίντα. Στη σημερινή γιορτή θα απολαύσουμε όλοι το αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται σε όλα τα τμήματα. Βέβαια, τη δουλειά που γίνεται στα αθλητικά τμήματα του Χάρτμπολ και τη συνεχής διακρίση που μας προσφέρουν, τις καμαρώνουμε όλοι στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης μας. Θα πρέπει να τονίσω πως ο Αμίντας δεν είναι η σημερινή διοίκηση ή τα εκάστοτε διοικητικά συμβούλια. Ο Αμίντας είστε εσείς. Ο Αμίντας είναι τα παιδιά και όλοι όσοι συμμετέχουν στα τμήματα και στις δραστηριοποιώσεις είναι τις ανάλογα μεγάλες για ένα σύλλογο μιας επαρχιακής πόλης όπως το Αμίντεο. Αγαπητοί φίλοι, ο Αμίντας σήμερα χρειάζεται περισσότερο από ποτέ τη στήριξη όλων μας για να μπορέσει να συνεχίσει την εξαιρετική πορεία που έχει. Στήριξη σε όλα τα επίπεδα. Στήριξη οικονομική και συμμετοχή όλων των δημοτών του Αμιντέου και κυρίως στήριξη από τις τοπικές αρχές της περιφέρειας και του Δήμου. Γνωρίζουμε βέβαια ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία που έχει πλήξει όλους μας. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο η αλληλεγγύη και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο είναι απαραίτητη περισσότερο από ποτέ. Σε αυτή τη συγκυρία, η ανάγκη ύπαρξης ενός συλλόγου όπως ο Αμίντας είναι ακόμη πιο επιτακτική. Ιδίως σε μια πόλη όπως το Αμίντεο, η λειτουργία 30 τμήματων που προάγουν τον αθλητισμό και τον πολιτισμό είναι μια προσπάθεια που πρέπει όλοι να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε. Γνωρίζουμε ότι οι πιο πολλοί δεν έχουμε περίσσευμα εισοδημάτων, πιστεύουμε όμως ότι η συνεισφορά όλων από το υστέρημά μας είναι αρκετή για να βοηθήσει τον Αμίντα και την πόλη μας. Ας αναλογιστούμε ότι τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα από τον Αμίντα σε παιδιά και ενήλικες απολαμβάνουν οι κάτοικοι πολύ μεγαλύτερων πόλεων και τις περισσότερες φορές πληρώνοντας απαγορευτικό για την εποπτική που παρακολουθούν τα τμήματα του Αμίντα είναι σημαντική. Η παρουσία και η ενίσχυση των ομάδων μας κάπου στο γυμναστήριο σήμερα εδώ και μας θυμίσατε με την παρουσία σας. Η παρουσία σας αυτή είναι η καλύτερη επιβράβευση για εμάς και μας δίνει δύναμη να καταβάλουμε συνεχώς μεγαλύτερη προσπάθεια για τον Σύλλογο και την πόλη μας. Εύχομαι να περάσετε καλά στη σημερινή μας γιορτή. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά
καλά Χριστούγεννα και ένα ευτυχισμένο νέο χρόνο με υγεία, ειρήνη, αγάπη για όλο τον κόσμο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλωσορίσω και τον επικεφαλή της αντιπολίτευσης. Καλημέρα, σήμερα είμαι εδώ πέρα ως μπαμπάς περισσότερο και λιγότερο θα είναι ως αντίδημος. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Να συγχαρώ τον Αμίτα για την προσπάθεια για άλλη μια χρονιά να ασφαλίσουμε στιγμές ακόμα αυτές εδώ πέρα. Να συγχαρώ όλους τους δασκάλους, δασκάλες των κομμάτων που ανέφερε ο πρόεδρος προηγουμένως. Και τέλος να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά με υγεία και καλές γιορτές. Τόσο πολύ γρήγορος για να τελειώσουμε και να απολαύσουμε τα παιδιά μας.